Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, έστω και καθυστερημένα. Γεια σας. Big Wings Sport FM 94,6 μαζί μέχρι τις 12. Με Fight Club και τα καρομπουλή στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Για την οποία μουσική επιλογή τώρα, αυτή που ακούσαμε μόλις ο κύριος Κώστας έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Για την οποία θα συζητήσουμε αμέσως μετά. Κωνσταντίνα Πανούτση στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς με τους γνωστούς τρόπους. Με τον γνωστό τρόπο βασικά. Μπαίνετε στο sportfm.gr και πάνω δεξιά στην κεντρική σελίδα κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player μαζί του μια φόρμα. Μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Email στο ράμα για 05@yahoo.gr. Fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube. Το ίδιο ακριβώς στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001 για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr το site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης και πες και το, ωραίο το Modern ναι. Love οπωσδήποτε ο David Bowie, αλλά για εμάς που μεγαλώσαμε στη δεκαετία του 80 πάντα θα αναγνωρίζουμε ως αυθεντικό, ως πρώτο, ως ατόφιο, ως αυτό το οποίο ενέπνευσε ενδεχομένως τον David Bowie. Τάκι πουλί, αυτό εδώ. Κοίτα μια ομοιότητα. Κάτσε, κάτσε να δεις. Πόσο υπέροχο. Περιμένω καρτερικά να φτάσουμε στο ρεφρέν. Να, να. Υπέροχος Αλέξανδρος Μολφέσης, ναι. Από το 1985. Ναι, ναι. Είναι τόσο πίσω. Είναι τόσο πίσω. Ακόμα και μεγάλοι καλλιτέχνες όπως ο David Bowie μπορεί να έχουν, ας πούμε, εμπνευστεί, δεν λέω να έχουν αντιγράψει, να έχουν κλέψει, μπορεί να έχουν εμπνευστεί από ένα τραγούδι, ας πούμε, που μπορεί να άκουσαν στις διακοπές τους κάποια στιγμή. Δεν συμβαίνουν αυτά γιατί πρώτη φορά. Να ναι. του κόλλησε εξής στο μυαλό ο ρυθμός, ναι, αυτό, η μελωδία αυτό. Και να έκανε τον Modern Love μετά. Σε όλους έχει τύχει αυτό. Ναι, ναι, ισχύει. Σε όλους έχει τύχει. Μεγάλο respect στον σπουδαίο Έλληνα καλλιτέχνη που μας χάρισε αυτό το διαμάτι των 80's. Το διαμάτι. Όσοι δεν το γνωρίζατε και το ακούσατε εδώ πρώτη φορά, νομίζω θα έχετε έτσι ωραίες ιστορίες να λέτε. Υπέροχο. Υπέροχο, υπέροχο και δεν υπάρχει άλλη λέξη να το περιγράψει εκτός από το υπέροχο. Πραγματικά. Υπέροχο είναι... Μα έχει ο στίχος. Μια στην Αγγλία η άλλη δεν δίνει μία... Ναι, τι τα θες, και ότι επίσης αυτό που δεν καταλαβαίνω, εκεί που λέει δυο ξανθιές, η μια στο όνειρό μου. Ενώ ότι είναι, δηλαδή ότι είναι μια ξανθιά στην πραγματικότητα και μια ζωή, ότι είναι δυο ξανθιές και άλλη μια στο όνειρό του. Είναι δυο ξανθιές, τη μια που να την έχει μπροστά του και την άλλη να την ονειρεύεται. Μια στην Αγγλία, η άλλη δεν δίνει μία. Ναι, κατάλαβες, ναι, είναι ναι. Τι τα θες, με έχουν τρελάνει, θες δεν θες. Να τα βλέπουν αυτά αυτοί που, πώς το λένε, που κάθονται και κάνουν γονατογραφία του στίχους. Εδώ πέρα έχει γίνει, ο άνθρωπος έχει κάτσει και έχει πονέσει, ναι, τώρα, έτσι, για να το βγάλει. Ναι. Δηλαδή δεν είναι αστείο δηλαδή. Δεν είναι πλάκα, έχει κάτσει εδώ πέρα και έχει κάνει ποιήση. Έχει γίνει κατάθεση ψυχής. Καλά τα λες. Καλά πάρα και πολύ. Πολλοί κόσμοι έχει αμφιταλαντευτεί κάποια στιγμή στη ζωή του ανάμεσα σε δύο ζετεμάκια. Κατάλαβες. Ναι. Δεν είχαν όλη δυνατότητα να το αποτυπώσουν αυτό το πράγμα σε ένα τραγούδι. Ναι. Υπέροχο. Είναι υπέροχο. Σχεδόν όσο υπέροχο, συγγνώμη για να μπούμε σε θεματολογία, κατά κάποιο τρόπο, είναι το γεγονός ότι πιθανότατα τελειώνει επιτέλους η λογοκρισία των γυναικείων θηλών στο Facebook και το Instagram. Για πες. Είναι ένα πράγμα, είναι μια έτσι όπως είναι η κατάσταση, είναι μια κατάκτηση του δυτικού κόσμου. Για σας, παιδιά, άλλη μια νίκη. Στην παιδική σας βιβλιοθήκη. Βεβαίως. Βέβαια.
Διότι, όπως ξέρουμε, υπήρχε μια πολύ αυστηρή πολιτική σε αυτό. Ναι. Πολλοί κόσμοι είχαν πάει και χωρίς λόγο κιόλας, είχαν λογοκριθεί φωτογραφίες. Ναι. Και όπως, τι έγινε, ρε φίλε, δηλαδή, γιατί τις τη λες. Λοιπόν, η εκστρατεία Φρίντε Νίπλ κοντεύει σχεδόν δεκαετία. Ναι. Οπότε, ένα ανεξάρτητο εποπτικό συμβούλιο της ΜΕΤΑ, γιατί η ΜΕΤΑ είναι ΜΕΤΑ, αμέν, αλλά έχουμε και αρχές, κύριοι. Ναι. Έχουμε και ένα ανεξάρτητο εποπτικό συμβούλιο μέσα το οποίο φροντίζει να διασφαλίζει ότι ο οίκος μας διέπεται από κανόνες δικαιοσύνης και ελευθερίας. Οπότε αυτό το συμβούλιο λοιπόν αποφάσισε ότι αυστηροί κανόνες της πλατφόρμας εργοδότη του, ναι, ουσιαστικά γιατί αυτό είναι, εμποδίζει την ελευθερία της έκφρασης. Μιλάμε τώρα για συμβούλιο με ακαδημαϊκούς, ναι, δικηγόρους, εμπειρογνώμονες και διάφορα. Και λέει ότι η απαγόρευση αυτή εμπόδισε τη συμμετοχή σε πλατφόρμες, ειδικά για γυναίκες, intersex, για trans κτλ. Ότι αυτό ήταν προϊταμεροληπτικό, ναι, να το πούμε έτσι. Και λέει: κοιτάξτε, κυρία ΜΕΤΑ, πρέπει να αλλάξετε και πρέπει να σέβεστε πλέον τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έτσι. Οπότε, νομίζω ότι πλέον οδεύουμε ενδεχομένως σιγά-σιγά σε μια εποχή που δεν χρειάζεται να βάζουν τσιρότα πάνω στα. Που δεν είναι και ωραία, γιατί μετά τραβάς τσιρότο και πονάς. Κατάλαβες τι γίνεται, δηλαδή το τσιρότο δεν είναι ωραίο πράγμα. Σωστό, σωστό. Επίσης, μία από τις κουβέντες που γινόταν πάντα και ένα από τα. Από τα βασικά επιχειρήματα του Φρίντε Νίπλ, mm-hmm, είναι ότι, ρε παιδιά, ζούμε δηλαδή σε ένα περιβάλλον social media στο οποίο λογοκρίνονται οι γυναικείες θηλές. Αλλά δεν λογοκρίνεται εξωγό η ρητορική μίσους. Δηλαδή, πώς διάλογο γίνεται αυτό το πράγμα. Τι είναι πιο σημαντικό, πού ρίχνουμε το βάρος μας, δηλαδή. Η ρητορική μίσους μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερη και οι γυναικείες θηλές λογοκρίνονται. Δηλαδή, αυτό είναι μια ένδειξη. Είναι λίγο τύπου ναι, αλλά για τη Μαρφή δεν λέτε. Από την άλλη, είναι ένα πράγμα πρακτικό, ένα πράγμα πραγματικό, να το πούμε έτσι. Και ο Ζούκεμπεργκ το είχε παραδεχτεί ο ίδιος. Είχε πει ότι κοιτάξτε, όντως είναι πολύ πιο εύκολο για ένα προγραμματιστή να φτιάξει ένα σύστημα το οποίο θα εντοπίζει μια θηλή, παρά ένα σύστημα το οποίο θα εντοπίζει ρητορική μίσους. Ναι. Είναι πολύ πιο εύκολο. Κάποιος θα έλεγε ότι ξεκινάς όλη αυτή την κουβέντα διότι έχεις προσωπικό ενδιαφέρον σχετικά με τις θηλές που παρουσιάζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι αλήθεια αυτό? Δεν νομίζω. Καταρχάς δεν είμαι στο Instagram εγώ, Κώστα μου. Εσύ που πέσει. Στο Facebook. Και άλλο το Facebook. Δεν έχει το Facebook. Τι σχέση έχει? Μα οι φωτογραφίες από το Facebook είμαι σίγουρος ότι μοιράστηκε πολύ και στο Instagram. Τι σχέση? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ. Είμαι σίγουρος. Εσύ που είσαι στο Instagram μπορείς να το βεβαιώσεις, να το διαψεύσεις. Είμαι σίγουρος. Ότι έχεις προσωπικό ενδιαφέρον. Ο άοκνος κυνηγός της θηλής και των καπουλίων, αν μου επιτρέπεις, εσύ είσαι ο άνθρωπος που πρέπει να μας ενημερώνεις για αυτά τα πράγματα. Εγώ τι να ξέρω. Πιστεύω φτωχός, ότι εγώ, το λες από, πώς το πω, από το πλαισική αλληλεγγύη. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια άλλη φράση για να το περιγράψω. Ως ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει ελεύθερα οι θηλές του να παρουσιάζονται σαν μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να υπάρχει κάποιο είδους βυζοκρισία. Ωραία βυζοκρισία. Ωραία βυζοκρισία. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάσχοντας στο υποπτικό συμβούλιο, είπε ότι παιδιά, κοιτάξτε, αυτό που γίνεται με εδώ πέρα δεν πάει καλά, επιτέλους, δηλαδή επισήμως και με βουλοκαίρι, δεν είναι ωραίο. Τίθενται με τον τρόπο αυτό δυσανάλογοι περιορισμοί σε ορισμένους τύπους περιεχομένου και έκφραση και αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει. Ναι. Okay. Ακόμα κι αν, είπανε, σημαίνει ότι για παράδειγμα μπορεί να μπει ένα τύπο ότι ξέρω. Να επιτρέπεται μόνο ο 18+. Δεν να μπει και να. Ασφαλώς, γιατί ο 15χρονος δεν έχει βυζί στη ζωή του. Ναι, είναι λογικό αυτό το πράγμα. Οπωσδήποτε πρέπει να τους προστατεύσουμε. Μην τυχόν είναι κανένα βυζί ο 15χρονος. Γιατί δεν, ούτε στην τηλεόραση έχει, ούτε στο ίντερνετ. Πουθενά. Είναι ένα πράγμα το οποίο άμα το δε, θα σκανδαλιστεί. Τελείωσε. Δηλαδή, θα... Και τη βυζί και τη βυζί. Θα είναι κάτι που θα σημαδέψει τη ζωή του. Βεβαίως. Να λέμε τώρα. Εννοείται. Μην τυχόν και δει κανένα βυζί 15χρονος. Τα κάμε σκόστομα να τα αλλάξουμε δηλαδή τα όρια. Να τα αλλάξουμε όλα. Τα έχουμε αλλάξει όλα. Τα έχουμε αλλάξει. Αυτά όμως δεν τα έχουμε αλλάξει. Αυτό σου λέει, το 18, αυτό, το 18 πλάς παραμένει. Γιατί υποκρισία. Δεν είναι το θέμα εθιλές προφανώς. Το 18 πλάς, αλλά είναι, είναι θέμα, υποκρισία έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα. Αχ. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, επειδή. Γεννιόμαστε που τυμαίνει στην υποκρισία και πεθαίνουμε. Μας ενημέρωσε και η παραγωγή, απλά να το πούμε. Παρακαλώ. Μια δημοσιογραφική σφήνα, λόγω του ότι είμαστε σε μέρα παιχνιδιών. Έχουμε μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ Άρης, η οποία είναι, ναι, και στο site της ομάδας αναρτημένη. Και γράφει τα εξής. Έχει κρατήσει αηδία η κυρία Μπένετ,
Δεν μπορείτε πλέον να εξασφαλίσετε καλύτερες διαιτησίες και το 50-50 που θέλουμε. Όσες φορές και αν δει κανείς τη φάση του πεντακάθαρου γκολ που μας ακύρωσε ο απίθανος Πορτογάλος, δεν θα καταλάβει τι ανακάλυψε και μας στέρισε ένα κανονικό από τον γκολ. Να μην μιλήσουμε και για το φάουλ που προηγείται στον Ταρίντα πριν τον γκολ του Ολυμπιακού, αλλά και για δεύτερη κίτρινη κάρτα που χάρισε στο Βρουσάι. Έχετε μόνο μία επιλογή πια, κύριε Μπένετ, ξέρετε εσείς. Τρεις τελίτσες. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Πώς λέει να μην μιλήσουμε ενώ μιλάει γι' αυτό? Θα είχε να πει κι άλλα, αλλά δεν τα λέει. Εντάξει. Okay. Παιδιά, αν θέλετε ένα παράδειγμα ρητορικής μίσου, όπως γράφει ένας φίλος, αν δεν έχετε υπόψη σας τι είναι ρητορική μίσου, αν δεν έχετε πετύχει ποτέ στα social media ρητορική μίσους, είστε τυχεροί άνθρωποι ή κάνετε τους χαζούς. Ένα από τα δύο. Είστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί ποτέ ρητορική μίσου στο. Πώς γίνεται. Μόνο αν σερφάρετε με κλειστά μάτια, δηλαδή. Ναι. Πώς γίνεται αυτό. Εντάξει. Πώς γίνεται να μην έχετε. Ή κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή. Είπαμε εδώ πέρα να βρεθούμε εδώ πέρα, ας πούμε, να μας στέλνετε μια. Κοροϊδευόμαστε. Άμα θέλετε να κοροϊδευόμαστε, να κοροϊδευόμαστε, παιδιά. Αυτό. Τι να πω. Τέλος πάντων, δεν πάω φέτος. Λοιπόν, ναι, ας είναι. Ας πούμε ότι το πώς περνάμε αυτό και συνεχίζουμε. Για να πούμε, μιλώντας για μίσος, ναι. Ότι ο Καντέρ μίλησε στο Sky, μάλιστα, στους ατέριες τους, και είπε ότι την πρώτη φορά που άκουσα την επιχείρηση δεν σοκαρίστηκα, λέγεται. Ξέρω ότι ο Ερντογάν είναι ένας κτηνώδης δικτάτορας και θα κάνει ό,τι μπορεί για να μου κλείσει το στόμα. Έχει βάλει φυλακή, είχε βάλει φυλακή την οικογένειά μου. Βασανίζει ανθρώπους στις φυλακές. Δεν σοκαρίστηκα καθόλου. Τώρα όμως, λέει, η ζωή μου είναι σε κίνδυνο. Αυτή τη στιγμή η ζωή μου είναι σε κίνδυνο. Είχα μια συζήτηση, λέει, με το FBI. Πλέον προστατεύομαι 24 ώρες το 24ωρο. Έχει προστασία. Και μου είπαν να μην βγω από το σπίτι μου καθόλου. Για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Διότι οι απειλές είναι αληθινές. Το FBI έτσι έχει αξιολογήσει ως πολύ σοβαρές. Για να έχει τώρα 24 ώρες προστασία. Ναι, τώρα καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Διότι ξαναλέω, είναι Αμερικανός πολίτης πλέον. Ναι. Οπότε μετράει διαφορετικά. Προφανώς και θα ήταν πολύ σοβαρό αν ήταν ένας Τούρκος υπήκοος, ο οποίος δεχόταν απειλές για τη ζωή του, ξέρω εγώ, όντας στην Αμερική. Ναι. Είναι 2 φορές πιο σημαντικό για τους Αμερικανούς να προστατεύσουν έναν Αμερικανό υπήκο που δέχεται απειλές για τη ζωή του. Ναι. Και όχι ότι, μια και δυο. Ναι. Είπα ότι προσπαθώ να είμαι φωνή όλων αυτών των αθώων ανθρώπων εκεί έξω και θα συνεχίσω να μιλάω για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την παραβίασή τους, για τους πολιτικούς κρατούμενους στην Τουρκία και για το πόσο επικίνδυνος είναι ο Ερντογάν για το ΝΑΤΟ και όλες τις χώρες που βρίσκονται γύρω από την Τουρκία. Ναι. Αυτά είπε ο Καντέρ. Ο Ενές Καντέρ Φρίντομ. Ο Ενές Καντέρ Φρίντομ, ναι. Εντάξει, κιόλας και αυτό. Μπράβο δηλαδή. Δεν είναι να πεις απλό το απλό, ξέρεις. Το θέλει κοχώνες, είναι ένα σχετικά απλό πράγμα να πεις και να το σκεφτείς. Μετά, αν κάτσεις να σκεφτείς πια την καθημερινότητα του ανθρώπου αυτού, είναι πραγματικά δηλαδή, να έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι σε κάποια γωνία κάποιος σε περιμένει. Δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι πολύ, πολύ βαθύτερο, ρε παιδί μου. Σε διάφορες φάσεις της ζωής των ανθρώπων, σε οποιαδήποτε χώρα και αν ζουν, όταν ας πούμε υπάρχει η σκέψη να επαναστατήσω, να μιλήσω, να βγω στους δρόμους, να διαμαρτυρηθώ, να διαδηλώσω. Να, υπάρχει πάντα η σκέψη ότι έχω μια οικογένεια πίσω, έχω κάποιους ανθρώπους δικούς μου. Πέρα από τη δική μου ζωή, τη δική μου σωματική ακαιρεότητα, σκέφτεσαι τους ανθρώπους που έχεις στην οικογένειά σου, αυτούς που αγαπάς. Ο Καντέρ, όταν επέλεξε πριν από χρόνια να μιλήσει για όλο αυτό το πράγμα που θεωρεί ότι γίνεται στη χώρα του, έβαλε πάνω τη θέλησή του να μιλήσει και να πει την αλήθεια του, χωρίς να σκεφτεί, ας πούμε, καν τις κυρώσεις που μπορεί να έχει αυτό το πράγμα για την οικογένειά του. Ναι. Εννοώ ότι αποφάσισε, ήθελε πάρα πολύ θάρρος να μιλήσεις, γνωρίζοντας ότι είναι πιθανό να μην σε αφήσουν να ξαναπας ποτέ στην Τουρκία, είναι πιθανό να μπλέξουν οι δικοί σου άνθρωποι, είναι πιθανό να σου πάρουν διαβατήριο, να σε διαβάλουν, βέβαια, να σε επικηρύξουν όπως έγινε τώρα, να αναγκαστεί ο πατέρας σου να σε αποκηρύξει από γιο του, δηλαδή να μην αναγνωρίζει ότι έχει καμία συγγένεια μαζί σου, για να μπορεί να διατηρήσει τη δουλειά του και τη σωματική του ακαιρεότητα, να μπορέσει να βγει από τα κρατητήρια κλπ. Χωρίς να φταίει τίποτα ο άνθρωπος. Δηλαδή, με τον Καντέρ τον Ενές θα έχουν. Η οικογένειά του, οι υπόλοιποι θεωρητικά δεν φταίει σε κάτι. Παρ' όλα αυτά την πληρώσαν και εκεί. Θεωρητικά, ναι, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να τον προσεγγίσουν ουσιαστικά. Προφανώς αυτό γίνεται και δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται. Φαντάζομαι ότι στην Τουρκία και σε άλλες χώρες γίνεται με όλους τους πολιτικούς κρατουμένους που βρίσκονται εκτός της χώρας. Ναι. Να το πούμε έτσι, που τους ψάχνουν, εφόσον η οικογένειά τους είναι εκεί πέρα, τι χρησιμοποιεί για απειλή. Είναι, πώς το λένε, παγκόσμια πρακτική. Ναι. Να το πούμε αυτό το πράγμα.
Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, σας είχαμε πει χθες ότι σήμερα θα συνεδρίαζε το IFAB, το περίφημο, το business meeting που λέγαμε στο Wembley, έτσι, ναι, για να εξετάσουν διάφορες τροποποιήσεις, τους κανονισμούς κτλ. Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε ότι έγινε το συνέδριο και η ιδέα του χρονομέτρου που θα σταματά και θα αρχίζει ξανά όταν διακόπτει το ροή ενός αγώνα απορρίφθηκε. Μάλιστα. Πρέπει να πούμε. Και αυτό που προκρίθηκε τελικά ήταν η δεύτερη λύση από αυτές που συζητούσαμε χθες στις 3. Δηλαδή, η λύση να δώσει η FIFA οδηγίες στις αντίστοιχες ομοσπονδίες και σε όλες τις διοργανώσεις να ακολουθηθεί το παράδειγμα του Μουντιάλ που είδαμε τώρα. Ωραία. Δηλαδή ότι οι διαιτητές, αφού υπολογίζουν τις καθυστερήσεις με ένα προφανώς δεύτερο χρονόμετρο, δίνουν τον σωστό, τον ακριβή αριθμό καθυστερήσεων στο τέλος κάθε ημιχρόνου. Αυτό το οποίο έγινε επίσης είναι, εγκρίθηκε μια δοκιμή η οποία θα ξεκινήσει από το προσεχές παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Οι διαιτητές λοιπόν θα έχουν τη δυνατότητα πλέον, ακούστε το λίγο, είναι λίγο show φάση αυτή, θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν από μικροφόνου το λόγο παρέμβασης του VAR στις φάσεις των αγώνων, ώστε να το γνωρίζουν οι θεατές που βρίσκονται στο γήπεδο. Ναι. Δεν είναι προφανές. Όχι, φαντάζομαι. Δηλαδή, για εμάς όταν το βλέπεις στην τηλεόραση, ακούσατε μετά. Στο γήπεδο, στο γήπεδο, για παράδειγμα, ναι, να μπει ένα γκολ. Ναι. Και δεν πάει άλλη ομάδα στη σέντρα και πάει ο διαιτητής να δει κάτι. Δεν καταλαβαίνεις ότι προφανώς εξετάζεται για offside. Ναι, είναι offside, είναι επιθετικό φάουλ, έγινε κάποιο χέρι. Θέλω να πω ότι καλό είναι, επειδή και ο παδός που κάθεται στην απέναντι μεριά δεν μπορεί να ξέρει αν. Ναι, είναι offside ή χέρι, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, οκ. Okay. Θέλω να πω, δεν είναι κακό σε ένα γήπεδο να γνωρίζει και ο κόσμος που είναι εκεί, ναι, και να μην κοιτάζει να ενημερωθεί από το ίντερνετ, ας πούμε. Τι έγινε τώρα, ναι, γιατί καθυστερούμε. Καλό είναι, ρε παιδί μου, να σέβεσαι τον πελάτη που έχει πληρώσει ένα εισιτήριο και πάει στο γήπεδο. Δεν είναι κακό. Okay. Να τον ενημερώνεις. Αφού. Όχι, κακό δεν είναι. Υπάρχει που υπάρχει η διαδικασία του ελέγχου. Καλό είναι να ξέρει κάποιος που είναι στο γήπεδο, μπορεί εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, να μην είχε τα μάτια του στη φάση ή να είναι πολύ μακριά ή να τον εμπόδισε κάποιος που σηκώθηκε μπροστά και δεν είδε. Να ξέρει για ποιο λόγο, ας πούμε, υπάρχει εξέταση της φάσης. Ναι. Τι εξετάζουμε ακριβώς. Ναι, ναι, οκ, okay, έχει μια λογική αυτό το πράγμα. Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση, αυτή που έγινε σήμερα, απορρίφθηκε η πρόταση να γίνουν πιλωτικές δοκιμές στην Premier League και στο MLS, ώστε να υπάρχουν προσωρινές αλλαγές για λόγους διάσησης, όπως συμβαίνει στο rugby, θυμίζω. Το οποίο rugby, βέβαια, καταλαβαίνετε, και ειδικά όσοι το παρακολουθείτε στενά, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, ότι είναι ένα άθλημα πολύ σκληρότερο. Έτσι, από το ποδόσφαιρο ή από οποιοδήποτε άλλο άθλημα ενδεχομένως, και ότι ο κίνδυνος, η κίνδυνη διάσηση είναι, πολλαπλασιάζονται εάν είσαι παίχτης ράγκμπι, οπότε υπάρχει σοβαρός λόγος εκεί. Αυτή η πρόταση, θυμίζω, είχε συζητηθεί να εφαρμοστεί και στο ποδόσφαιρο, να γίνονται δηλαδή, αν κάποιος παίχτης χτύπαγε στο κεφάλι και φαινόταν κάπως να ζαλίζεται ή έπεφτε κάτω, η πρόταση ήταν ότι τον βγάζουμε για 10 λεπτά, ήταν τα 10 λεπτά ο χρόνος, αντικαθίσταται δηλαδή για 10 λεπτά από κάποιον, και δίνουμε 10 λεπτά στους γιατρούς ουσιαστικά να πούνε, να αποφασίσουν αν όντως κινδυνεύει από διάσηση ή όχι. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε αυτή. Ωστόσο, θα συνεχιστούν οι δοκιμές με τις μόνιμες αλλαγές παικτών για λόγους διάσησης. Δηλαδή, ότι μπορείς να κάνεις αλλαγή του παίκτη. Ότι εδώ πέρα, ναι, ακόμα και αν έχουν εξαντληθεί αλλαγές, αν κάποιος παίκτης χτυπήσει στο κεφάλι, όχι απλώς θα βγει όπως θα συνέβαινε, χωρίς να αντικατασταθεί, αλλά ότι μπορεί πλέον και να αντικατασταθεί. Μα το πρόβλημα είναι ότι καμιά φορά δεν έβγαινε ο παίκτης, διότι δεν μπορούσε να αντικατασταθεί. Σωστά. Δηλαδή του μπαντάραν το κεφάλι και του λέγανε πες να σφίξει τα δόντια για παίξει. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Βέβαια. Έχουμε δει εικόνες παιχτών οι οποίοι από τα μάτια τους καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται. Δεν ξέρουν πού βρίσκονται. Έχουν το μάτι του ανθρώπου που είναι χαμένος. Και κινδυνεύει προφανώς η υγεία του και η σωματική ακεραιότητα. Αν χτύπημα στο κεφάλι, καλό είναι ο παίχτης να φυγαίνει, να πηγαίνει στο νοσοκομείο, να ελέγχεται, να ξεκουράζεται, να μην βάζει τη ζωή του στο κενό. Γιατί βέβαια, πλέον ένας παίχτης με διάση που μπαίνει και παίζει και μπορεί να ξαναχτυπήσει το κεφάλι του, βάζει τη ζωή του σε κίνδυνο. Τη ζωή του. Αν ξαναχτυπήσει το κεφάλι την ώρα που έχει πάθει διάση και παίζει με διάση. Βέβαια, βέβαια.
και κυρίως αυτό στο ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο πολύ τα επικίνδυνα τάκλιν ή ο φόβος να χτυπήσεις, να πέσεις με το κεφάλι κάτω. Αυτά είναι λίγο πιο σπάνια. Αλλά είναι πάρα πολύ συχνή. Είναι πάρα πολύ συχνή. Υπάρχουν τα τρακαρίσματα παικτών, ναι, ναι, κεφάλι με κεφάλι. Αυτή είναι η, ναι, ιστορία. Πέρα από το ότι όντως μπορεί και με μια απλή κεφαλιά να έχεις πρόβλημα. Ναι, ρε παιδί μου, και πολλά άλλα. Παίζει μια κεφαλιά, γίνεται ένα πόδι που σηκώνεται που δεν σε έχει δει ο άλλος. Θέλω να πω, η κακιά η ώρα μπορεί να τύχει στο ποδόσφαιρο, το έχουμε δει πολλές φορές. Καλό είναι να μην ρισκάρουμε με την υγεία των ανθρώπων που παίζουν μπάλα, επειδή ακριβώς πληρώνονται για να παίξουν μπάλα. Ναι. Όπως ακριβώς δεν ρισκάρουμε με την υγεία ενός τοπιού, επειδή πληρώνεται να παίξει πάνω και ξέρω εγώ, αν πέσει και χτυπήσει το σπάσει το πόδι, του λέμε τελείωσε την παράσταση όμως πρώτα, γιατί είναι πληρωτήριο. Θέλω να πω, σέβεσαι τον επαγγελματία, το οποίο έχει ένα θέμα υγείας. Ναι. Τι να κάνουμε. Ναι. Προφανές νομίζω. Δεν είναι κάτι. Δεν έχει σημασία αν έχει πληρώσει ο κόσμος εισιτήριο ή χιλιάδες κόσμο. Ή... Χτύπησε το κεφάλι. Ναι, χτύπησε. Ναι. Γυρνάνε τα μάτια του, μην τον βλέπεις. Έχει το μάτι του τρελού, το μάτι του χαμένου. Δεν βλέπει μπροστά του. Ναι. Δεν μπορεί να του λες, έλα, τον παντάρουμε και μπες και παίξε τώρα και δεν έχουμε άλλη αλλαγή. Τι έκανε. Και αν έχει σημαίνει, και αν το έχουμε δει. Και αν το έχουμε δει. Ματωμένες, καλά, τα ματωμένα Terry Butcher και αυτά τα έχουμε δει, τα έχουμε παραδεί. Αλλά εδώ, με τη διάσυνη, ναι, ναι, έχουμε δει παίχτες να παίζουν και να παραπατάνε. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια αυτό, έχει συμβεί. Έχει συμβεί και έχει συμβεί και πολλές φορές. Δεν μιλάμε για τραυματισμούς παίχτες να παίζουν με θλάσεις και τέτοια. Όχι αυτό. Τώρα μιλάμε για πιο επικίνδυνα πράγματα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11.30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12. Εντάξει. Μεγάλο. Βεβαίως. Μεγάλο. Μεγάλο τραγούδι. Τεράστιο τραγούδι. Πολλά τραγούδια με τζόνιδες. Είναι η αλήθεια. Θυμήθηκε κάποιος, ναι, μια ατάκα του Brian Clough, ναι, όταν ο Stuart Pearce είχε πάθει διάσηση, ναι, είπε στον φυσιοθεραπευτή της Nottingham, πες το ότι είναι ο Πελέ και τα τελευταία 10 λεπτά πετάει. Το έχω ξαναδιαβάσει αυτό, ναι. Καλό. Καλό. Ωραίο. Ειδικά αν ξέρεις και έχεις στο μυαλό σου τον Στιούαρτ τον Πίρς, έτσι. Ναι. Τον Στιούαρτ τον Πίρς για την ακρίβεια. Στιούαρτ, ναι. Είναι Στιούαρτ, είναι η αλήθεια. Ο οποίος Στιούαρτ Πίρς, εάν ενθυμούμε καλώς, είχε παίξει σε ένα από τα τελευταία βιντεοκλίπ των Stranglers. Δεν το θυμάμαι. Πρέπει να σου πω, σε ένα από τα τελευταία, τώρα τελευταία, ξέρω εγώ, 3-4 χρόνια, ήταν πρωταγωνιστής στο βιντεοκλίπ τους. Ναι. Μάλιστα. Λέας φίλος, 2001, εσείς Ερασπόρ με Μαντινάδες, Μανούσακα, εγώ φοιτητής Λάρισα, έπαιζα CM. Ναι. 2006, εσείς Σπορ FM με Τριλήματα Κλάους και εγώ Φαντάρο στη Σκοπιά στην Κο. 2022, εσείς ακόμα, συγγνώμη λίγο να το βρω γιατί, εσείς ακόμα στα FM, εγώ στην Αθήνα μπαμπάς που μόλις κοίμησε την κόρη του και τώρα παίζω FM, ο Σπύρος από Εγάλιο. Φου, είπες όλη τη ζωή σου, είπες όλη τη ζωή σου. Τώρα, ναι. Εντάξει. Κάποιος λέει κλιπαρό το μέγιστο Anothering, αν ακούει, να συμπεριλάβει στο επόμενο Best Of το χθεσινό θεατρικό του Τσαούση, Στάθη το πνίγεις. Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Ήταν και έχω να σας πω ότι έχουμε και σήμερα. Αν ακούει ο Anothering, θέλω να πω ότι μεγάλος Βλάτ Τέβες έχει στείλει άλλα δύο σήμερα από το... Από το πλούσιο και υπερπολίτιμο αρχείο του. Έχει στείλει άλλες δύο σκηνές, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει σχετική περίπτωση. Σχετικό μονόπρακτο. Σε λιγάκι. Λέει κάποιος, το ράγμπι, η εικόνα του ΒΑΡ φαίνεται στη γιγαντοοθόνη και ακούγεται συνομιλία διαιτητή παιχτών από τα μεγάφωνα. Ωραία, ναι. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα γίνει και εδώ προσεχώς. Μπορώ να διαβάσω ένα από όλα αυτά τα μηνύματα που προσπερνάω τόση ώρα. Ναι, βεβαίως. Ένα μόνο. Τάκι, μπορώ να έχω λίγα μεσαία. Έτσι, θα θυμηθούμε έτσι λίγο ένα κλίμα. Είναι του Νίκου το μήνυμα. Ναι. Δεν το έκανα αυτό στο ξεφύσιμο δικό μου. Ναι. Ηλίθιε Βαϊμάκη, εμπόριο ελπίδας κάνεις για τη ρεβάνς. Προπάγανδα για γέλια κάνεις. Εντάξει, δεν ήταν τίποτα, αλλά ξέρεις, ένα μικρούλι. Ο Τιάλ Κάθε Τιάλ Τζάχερ λέει, σε σχέση με αυτό που συζητούσατε χθες για Φόσκολο, ναι, υπάρχει βίντεο στο YouTube με τίτλο «Ο Γιάνγκος στείνει παγίδα στη Σάντρα» με 39 εκατομμύρια προβολές. Τι?
39 εκατομμύρια. Συγγνώμη, πρέπει να το δω αυτό. Πρέπει να το δούμε αυτό, ναι. Όχι, δεν το πιστεύουμε. 39 αλλά... εκατομμύρια, κάτσε. Έτσι, ρε φίλε. Ναι. Όπα. Ο Γιάνγκος στείνει παγίδα στη Σάντρα. Εδώ, σου δανά. Ωραία, ναι. Ο Γιάνγκος. Ας πούμε, τον τίτλο δεν μου τον βγάζει. Πόσο δημοφιλές μπορεί να είναι. Γράψε ο Γιάνγκος. Γράψε το ρε παιδί μου τώρα εκεί πέρα. Στην παγίδα και δεν μου το έχει βγάλει. Γράψε το. Αν είχε 39 εκατομμύρια προβολές, δεν μου το έβγαζε. 39 εκατομμύρια προβολές. Όμαρ. Άγιε 39 εκατομμύρια, δεν μου το έβγαζε. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Καλά, εντάξει. Είναι. Ναι, ρε, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί είναι πριν από 4 χρόνια. Ναι. Ένα βίντεο 10 λεπτών. Ναι. Και έχει 39, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Πέρα έχουν πέσει boots. Όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Έχουν πέσει boots τώρα εδώ, άσε τώρα. Όλα χωρίς πάνε σχόλια κιόλα. Χωρίς σχόλια. Χωρίς σχόλια. Έλα, έλα, σε παρακαλώ πολύ. Τώρα μην τρελαθούμε. Έχουν πέσει boots. Αλλά σεβόμαστε σε κάθε περίπτωση. Τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν το μεράκι να ανεβάσουν 10 λεπτά βίντεο, να κόψουν και να ανεβάσουν ο Γιάνγκος στην παγίδα σε Σάντρα. Το συζητάμε αυτό. Ο φίλος υπογραφής Μητσοτάξης λέει: έχω απόδειξη για άνθρωπο με μικρό όνομα Αγιόπουλος και επώνυμο Αγιοπλούδης. Αγιόπουλος, Αγιοπλούδης. Μάλιστα. Ο Ζούκεμπερ κρυφοκοιτά αν φαίνονται οι θηλές μας. Γελάει πέπιτσες μελί αλήφοντας τα σκρέμ. Όχι, δεν είναι. Δεν βγαίνει. Ναι. Ρολάν Τσαπόγκαρος, κάτι έχασε στην νούμερο δεξιά. Αν θες, δες το μία και ξαναστείλει το πιο στοιχισμένο. Ναι, το ακούνια που σε κούναγε είναι πιασμένο νομίζω πολλά χρόνια. Ο Γιάννης λέει: δεν ξέρω τι λέτε για Free the Nipple. Ναι. Εγώ σήμερα είδα τρεις αναρτήσεις από διαφορετικούς χρήστες με πιξελαρισμένα τα γεννητικά όργανα σκύλων. Ναι. Μπορείς να κάνα ματσακόνι εκεί που σκανδάλιζε, δεν και ξέρω. Ποιο μας έντυσουν Χαϊβάνι. 40 χρόνια κρύβαμε τις τσόντες στην υπόγα. Πότε αρχίζει η διανομή τσαούσα ρεμολόγα. Ή δώστε στο λαό βυζιά, στο πόπολο τη ρόγα. Μάλιστα. Κύριε Τσαούση, ήσασταν κάποτε στη σχολή Παπαντονόπουλου. Παπαντονόπουλου. Έτσι λέει. Όχι. Όχι. Όριζε κάποιο. Παράδειγμα ρητορική μίσου. Μισό λεπτό γατάκια μπλαουγκράνα να βγάλω τα παπούτσια για να μετρήσω τα τσαμπιολί τη Βασίλισσα. Δεν είναι ρητορική μίσου αυτό. Δεν. Αυτό είναι γλεντοκόπημα. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Νομίζω και δεν σχολιάστηκε, παιδιά, ότι πήγανε 30 βλάκες στις φυλακές να φωνάξουν θύματα υπέρ των δολοφόνων. Όχι, παιδιά. Όχι, παιδιά. 2001. Εσείς Ερασπόρ, εγώ τη βροντάω με την πότση. 2012. Εσείς σταματάτε, εγώ τη βροντάω με την πότση. 2023. Ακόμα ραδιόφωνο, εγώ είμαι παντρεμένος, αλλά ακόμα τη βροντάω με την πότση. Πολύ καλά. Τίμιος. Λοιπόν, κάνουμε μια μικρή παύση στα μηνύματα. Να ακούσουμε Τάσο Νικολογιάννη να μας μεταφέρει τι γίνεται με τους τραυματισμούς, με τους παίκτες ναι, τους οποίους υπάρχει έτσι μια απορία γιατί βγήκαν, αν έχουν κάποιο πρόβλημα κλπ. Έλα Τάσο. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, η απάντηση στο ερώτημα που είχες είναι ότι υπάρχουν σχόλια, αλλά είναι απενεργοποιημένα, μας λέει ο Τραγανός Δέλλας. Άλλος λέει τι να σχολιάσουμε κάτω από το Γιάνγκο, μόνο βλέπουμε με κλειστά τα στόματα και ανοιχτές τις αισθήσεις. Καλά, και άλλος λέει τα σχόλια στα βίντεο της Λάμψης είναι απενεργοποιημένα από το χρήστη επειδή έγραφαν κατά εκατοντάδες. Και γιατί αυτό είναι κακό και πρέπει να τα πούμε. Μπορεί να γινόταν κανένα τίποτα απρεπές από κάτω. Είναι στα σχόλια της Λάμψης να γίνεται πρέπει να γίνεται. Μπορεί να μπει ένα προβοκάτορε μέσα και να δυναμητήσει το κλίμα. Πάντα μπορεί, σωστά. Κροπαλέσος λέει: πιστεύω με το φίλο που δεν έχει δει ρητορική μίσου στο ίντερνετ. Είμαι σίγουρος ότι δεν έχει δει. Και εγώ είμαι σχεδόν 33 και δεν έχω δει ποτέ πορνό. Όπως και εμείς που είμαστε πολύ μεγαλύτεροι. Προφανώς. Κύριε Γιάν. Σας προσκαλώ στη μεζονέτα μου να μας μπει καλά ο χρόνος. Διαρκώ περισσότερο από Κάζιο. Καμίλ, 60 ετών, 25 χρόνια στα LNG, η αλατωμένη μας φρυγηλή προβοσκίδα του Γκντάνσκ. Όμορφα. Όμορφα πραγματάκια είναι αυτά. Κατοχυρώνω το προγράμμα τα Bradley μαζικού αθλητισμού. Το σταματήνα τσιμτσιρλί πιπί. Όχι, δεν είναι πια. Αλλά δεν είναι και πολύ ωραίο επίσης. Ναι. Πρέπει να πω. Ναι. Ο Πασόκοκκος και Ατάρι λέει: με αφορμή το δύο ξανθιές να σημειώσουμε ότι backing vocal στο δίσκο κάνει μαντό. Καθώς και ότι ο Αλέξανδρος Μολφές ήταν η φωνή στον τροχό της τύχης με τον Τζιπόλη. Ναι. Μάλιστα. Το δεύτερο νομίζω ότι είναι πολύ γνωστό γιατί αναφερόταν κάθε μέρα. Πρέπει να πω.
Ο Τέντ Γαβαλάσο λέει, διάβασα σήμερα πως η Μαργκότ Ρόμπι είπε πως στις ερωτικές σκηνές φοράνε περούκες για τα γεννητικά όργανα. Ναι, είναι κάτι ειδικά τέλος πάντων. Ναι. Φταίω τώρα εγώ να πω, θέλω να δω το γουνάκι σου. Εντάξει. Κάποιος άνθρωπος ήταν πάρα πολύ μπροστά και λέει είναι γεμάτη η αίθουσα εκεί πέρα με αυτά τα ειδικά περουκίνια. Και ο καθένας παίρνει αυτό που του κάνει ώστε στη σκηνή να μην φανεί κάτι που δεν πρέπει να φανεί. Από την άλλη μεριά, αυτό που φαίνεται τελικά το περουκίνι, ο κόσμος νομίζει ότι είναι το λιλί της πρωταγωνίστριας. Ναι, σωστό. Δηλαδή εκείνη αισθάνεται καλά εκείνη τη στιγμή γιατί δεν εκθέτει το λιλί της στο φακό. Από την άλλη μεριά, ο θεατής που το βλέπει και πατάει pause. Pause, πατάει pause. Γιατί να πατήσει pause, Κώστα. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να χτυπήσει ένα κουδούνι. Α, αυτό να τύχει να πατήσει. Να έρθει παραγγελία, ας πούμε. Να τύχει να πατήσει πώς κάποιος που εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Ναι. Στη σκηνή από το βασικό έστικτο που είναι το σταυροπόδι της άνωστο και σηκώνει το ένα πόδι. Τυχαίνει τώρα. Μου έχει τύχει δηλαδή να πατηθεί πώς στο, στο βίντεο. Ναι. Διότι ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Στιγμή και... ήρθε το delivery. Τι να κάνω, δεν θα να περιμένει μέχρι να τελειώσει το σταυροπόδι της άνωστο. Συζητάμε τώρα δηλαδή. Ομολογώ, μου έχει τύχει. Εντελώς τυχαία. Έτυχε εκείνη τη στιγμή που σηκώνει το πόδι και ξεκαβαλάει το ένα πόδι το άλλο και κάπου. Έτυχε εκείνη τη στιγμή να πατήσω πώς. Ναι. Εντάξει. Δεν μπορεί να τύχει. Φυσικά και μπορεί να τύχει. Δηλαδή πιστεύεις το έκανα εσκεμμένα να πατήσω πώς για να δω κάτι. Πιστεύω το βασικό έστω ειδικά πρέπει να έχει τύχει σε πολύ, σε πολύ κόσμο αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Γνωρίζω για μένα. Ναι, ότι εμένα μου έχει τύχει. Καλά λες. Πολύ καλά τα λες. Αν έχει τύχει και σε κάποιον άλλο να υπάρχει τέτοια σύμπτωση. Τέτοια σύμπτωση να μας το πει. Να μας το πει. Δεν είμαστε, να τα ακούσουμε. Πώς το λένε, όλοι οι πατήσαντες πόζους αυτής και του βασικού ενστήτου σε μια σελίδα. Σε συνέχεια αναφοράς Vlad στο κανάλι Jorge Τζιάνκο, παραθέτω ενδεικτικό τίτλο από βίντεο του, ο οποίος είναι «Καλημέρα ζωή, Παύλα, ο Θεοχάρης σενιάρει, ζοχαδιάζεται και κατατροπώνει το στέργιο βήχο σε κρεσέντο ξυλοδαρμό». Αυτός είναι ο τίτλος. Μάλιστα. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δεν έχει λέει δίδυ ρητορική μίσους. Εδώ μέχρι και η μάνα μου ρίχνει καντήλια με κόθιες για συνταγές στο φουμπού. Βέστε. Ο Δημήτρης λέει, σας ακούω τόσο καιρό να διαβάζετε περίεργα μενού. Όλη αυτή η σεφ είναι γατάκια. Η μητέρα μου έφερε νέο σαμπουάν στο κομμωτήριό της, το οποίο είναι φτιαγμένο από λευκή τρούφα, ψήγματα διαμαντιού, πολύ καλά, και σκόνη μετεωρίτη. Κοστίζει 200 ευρώ και λένε πως είναι το πρώτο σκεπτόμενο σαμπουάν του κόσμου. Μάλιστα. Και λέγεται Funde Truffle Shampoo. Μάλιστα. Λέει κάποιος για το συγκεκριμένο βίντεο με τα 39 εκατομμύρια προβολές. Ναι. Λέει είναι η παγίδα του Γιάνγκου να χωρίσει τη Σάντρα από τον άντρα της. Μετά η Σάντρα τρελαίνεται και θέλει να τον καταστρέψει. Δηλαδή μας εξηγούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και το έχει τόσο κόσμος. Είναι κοσμοϊστορική σημασία σε απόσπασμα από τη λάμψη. Εξού και τα 39 εκατομμύρια. Ναι. Ότι το βλέπεις και το ξαναβλέπεις και το χορταίνεις. Δηλαδή ότι όλοι οι Έλληνες, ας πούμε, περίπου το έχουν δει από 4 φορές. Άρα επειδή εγώ και εσύ το έχουμε δει, για παράδειγμα, κάποιοι άλλοι το έχουν δει διπλάσιες φορές, τριπλάσιες και ναι. Καθεξής. Ναι. Το Σαφίρις Μπελάς να είναι λεφτό. Ορίστε, δεν σ' αγγίσεις. Αρχίσαμε τώρα τις αναπολύσεις. Ναι. 2001, εσύ είσαι Ρασπορ, εγώ Πασόκ και Εργένης. 2002, εσύ είσαι Σπορ FM, εγώ παντρεμένος και ακόμη Πασόκ. Θα δείξει αν άλλαξα το σωστό μέρος της ζωής μου. 2001, δεν σας ακούω αέρα. 2005, σας ακούω και τη ρωτάω με την Κατερίνα. 2013, σας ακούω και τη ρωτάω με την Αγγελική. 2023, σας ακούω και τη ρωτάω με τη Σοφία. Δεν υπογράφω αποτροπή προς τα κορίτσια. Μάλιστα. Την ψιλοβροντάζ δηλαδή. Αυτό ουσιαστικά ήθελες να μας πεις. Ναι. Παιδιά, γιατί να φάει κράξιμο η Μαντόνα στην Τουρ για τα 40 χρόνια καριέρας. Γιατί να φάει, δηλαδή, γιατί να φάει κράξιμο. Θα κάνει μια τουρνέ σε όλο τον κόσμο. Δεν θα έρθει εδώ πέρα. Δυστυχώς λόγω, γιατί πολλοί κόσμοι θα θέλουν να πάνε τη δει. Οι άνθρωποι θα πληρώσουν, ας πούμε, ένα σχασμό λεφτά, γιατί παίζουν κάτι τιμές, ας πούμε, 200 και 250 δολάρια για τη συναυλία. Πιστεύετε θα δώσουν 200 δολάρια και 250 και 300 για να κάτσουν πιο μπροστά και να πάνε να κράξουν. Ή θα κράξουν αυτοί που δεν πάνε. Και γιατί, τα αν προφανή. Δεν σου αρέσει, ας πούμε, και δεν θες να πας, γιατί να την κράξεις ή γιατί να κράξεις αυτούς που θα πάνε. Για να, δουν ένα, για να δουν ένα πολύ ωραίο show, έτσι. Γιατί αυτό το πράγμα δεν πας να ακούσεις, ας πούμε, τη Μαρία Κάλλας. Πας να δεις ένα show. Ή γιατί να κράξει κάποιος. Άραγε, αναρωτιέμαι. Προχωράμε. Πάμε. Βουβονική Μανώλη, τρίλημα. Σε δικηγόρο έγκυο
τις λες με ένα κυπονό. Σαν πας Μαρόκο ή YouTube, θα βρίσκεις πάντα μπονό. Ή στον κοφόν την playlist υπάρχει Γιώκο Όνο. Και μαζί με αυτό λέει ότι ανάμεσα σε εκατοντάδες μάξιμους, χιλιάδες νεφέλες, το top 3 των ονομάτων που έχω συναντήσει θα με στοιχιώνει για πάντα και τα αναφέρω με την εξής σειρά. Νούμερο 3. Σπιλούλα. Υποκοριστικό από το Μικροσπηλιά που είναι χωριό της Σάρτας. Είμαστε. 2. Παρθένα Τσιμπουκίδου. Είναι φοιτήτρια που ήρθε να παραλάβει συγγράμματα στο βιβλιοπωλείο που εργαζόμουν και επιβεβαιώνω το όνομα διότι είδα φοιτητικό πάσο. Είμαστε. Και νούμερο 1. Σύζυγος καθηγήτριάς μου στο πανεπιστήμιο με ονοματεπώνυμο Ερατοσθένης Καψωμένος. Πάρα πολύ ωραία. Μεγάλο πάρα ονοματεπώνυμο. Παιδιά, δεν ξέρω αν τα περουκίνια από τις ταινίες μετά τα παίρνει και τα φοράει ο Τραμπ και παίρνω απόσταση από αυτά τα περουκιστικά σχόλια. Είναι τα λογίδρια των Ιαχωβάδων ρητορική Τζίζους. Λοιπόν, κορυφαία στιγμή, κορφαία στιγμή, λέει ο Δενάντσος, είναι Καραγκουνή, κορφαία στιγμή Θεοχάρη, είναι εκείνη στην οποία παίρνει φόρα, κοπανάει το κεφάλι του στην τζαμαρία σε slow motion, την κατεβάζει και φουλ στο αίμα συνεχίζει στο καθήκον. Φίλος, το πώς που πατούσαμε στο βασικό ένστικτο στο VHS είχε εικόνα πιο θολή και από ομίχλη, όμως το περουκίνι της Σάρων το βλέπαμε κρυσταλλό. 2001. Εσύ στην Έρα Σπορ και ο Ρήλος Ρεπό. 2012. 2012. Εσύ στο Σπορ FM και ο Ρήλος Ρεπό. 2023. Εσύ ακόμα στο Σπορ FM και ο Ρήλος ακόμα Ρεπό. Λοιπόν, ο Θωμάς και η Παρμίστης έχει στείλει το εξής. Ίσως να είχα στείλει και παλιότερα πάνω σε αυτό το θέμα. Πηγαίνει 5 χρόνια αυτή η ιστορία. Δεν θα ξαναμπω σε λεπτομέρειες και θα χρειαστώ 50 mail, αλλά θα πω τη γενική εικόνα στο να μπω στο τωρινό μου ερώτημα. Σχέση με συγκατοίκηση 2,5 χρόνων. Τοξική και δύσκολη στο μεγαλύτερο μέρος της, αλλά και πολύ δεμένη και ακραία πετυχημένη σεξουαλικά στο υπόλοιπο κομμάτι. Μετά την πρώτη φυγή του ανθρώπου που γράφει, μιας και πλέον είχε χάσει εντελώς τον εαυτό του μέσα σε όλο αυτό, υπάρχουν σχεδόν άλλα 3 χρόνια πισωγυρισμάτων, πότε από τον ένα, πότε από τον άλλο. Θα μπορούσα να αναφέρω ότι οι ακρότητες της άλλης πλευράς ήταν πολύ μεγαλύτερες, περισσότερες και σημαντικότερες, αλλά δεν με ενδιαφέρει να βρω κάποιον κατηγορούμενο, μιας και στις σχέσεις φτάνε πάντα και οι δύο πλευρές. Με συνεχόμενες λοιπόν προσπάθειες, τυπικές ή άτυπες, εμφανίζονταν πάντα τα ίδια μοτίβα. Μετά από καιρό, είτε λίγο είτε πολύ, με αποτέλεσμα για το τελευταίο χρονικά stop. Πλέον και με τη βοήθεια ψυχοθεραπείας και οι δύο, θεωρώ ότι είμαι πιο κοντά στη συνειδητοποίηση και στο προχώρημα, μιας και γνωρίζω καλά τι είναι καλό για μένα αλλά και για αυτήν. Κι όμως, παρότι και οι δύο κάνουμε κάτι με άλλα άτομα, παρότι και οι δύο θεωρώ αναγνωρίζουμε ότι είναι για το καλό μας, πιάνω τον εαυτό μου ακόμη μια φορά να σκέφτεται να αξίζει ακόμα μια προσπάθεια. Αν τώρα που δουλεύουμε και οι δύο, τα θέματά μας είναι μια ευκαιρία να πραγματώσουμε κάτι που θέλουμε. Σημειώνω εδώ ότι τα πράγματα που μας ένωναν ήταν πολλά και η παρέα μας ήταν πολύ καλή και δεμένη όταν δεν υπήρχαν θέματα. Είχαμε φτάσει στο σημείο να θεωρούμε τον άλλο πιθανό μελλοντικό σύζυγο, αλλά τα προβλήματα προφανώς φρέναραν την όποια σκέψη. Η ερώτηση λοιπόν είναι το πώς φεύγεις από τη σκέψη της ελπίδας. Πώς δέχεσαι το ότι πέταξες εντός εισαγωγικών σχεδόν 5 χρόνια προσπάθειες για το τίποτα ή για κάτι που πίστευες ότι μπορεί να πετύχει. Πώς διαχειρίζεται κάποιος το προχώρημα του άλλου, αν αυτό έρθει, μιας και δεν έφυγε ποτέ η έλξη σου για τον άλλον και απλά δεν αντέχεις άλλο αυτό που γινόταν. Εντάξει, υπάρχουν και αυτές που λέμε οι αρρωστημένες σχέσεις. Υπάρχουν και ξέρεις, αυτό που λέμε οι, δεν ξέρω πώς να το πω, οι σχέσεις ζωής. Υπάρχουν και αυτό το μαζί δεν κάνουμε χωρί. Υπάρχουν πολλά πράγματα, αλλά όταν φτάνεις να είναι πολλά τα πράγματα που σε χωρίζουν από τον άλλο, πολλά τα πράγματα που σε στεναχωρούν, που σε στέλνουν στο ψυχοθεραπευτή, που σε στέλνουν στο νοσοκομείο, που σε στέλνουν με έλκος, που σε στέλνουν τέλος πάντων αδιάβαστο. Νομίζω δεν αξίζει τον κόπο. Ναι. Όταν το έχεις δοκιμάσει, το έχεις ξαναδοκιμάσει, το έχεις παλέψει και έχεις φτάσει μέσα από αναρρύθμιτες συγκρούσεις να πεις ότι δεν γίνεται να είμαι αυτόν τον άνθρωπο, το να σκέφτεσαι μετά από κάποια χρόνια, μήπως τώρα που το παλεύουμε και οι δύο και έχουμε κάνει και οι δύο τις θεραπείες μας, όχι είναι η πιθανότερη απάντηση. Mm-hmm. Διότι μπορεί να ξαναδοκιμάσεις και μετά από λίγο καιρό να ξανακυλήσεις σε όλα αυτά που σε χώριζαν τότε. Τι να κάνουμε, δηλαδή κάποια πράγματα δεν είναι για να συμβαίνουν. Όσο και αν θα θέλαμε να συμβαίνουν ή όσο και αν τα παλεύουμε, κάποια πράγματα δεν. Αλήθεια. Είναι η λάμψη του Game of Thrones της Ελλάδας και το Καλημέρα Ζωή, το sequel. Prequel για την ακρίβεια είναι το House of Dragon. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα δύο ξεσπάσματα του Στάθη Θεοχάρη. Βεβαίως. Λοιπόν, σκηνή νούμερο 1. Background. Ο Στάθαρος κυνηγά τον άνθρωπο σκιά. Αρχηγό πανευρωπαϊκού δικτύου παιδεραστών. Όλοι υποψιάζονται πως είναι μπάτσος μέσα στο αρχηγείο που τελικά επιβεβαιώνεται. Η Μαριάννα πέφτει θύμα απαγωγής και η αρχιφύλακας Όλγα Τσακίρη μεταφέρει στο Στάθαρο τα κακά μαντάτα.
Ξεκινάμε αρχιφύλακα Σόλγα και Θεοχάρη είναι ο διάλογος. Κάνε λίγο πιο βαριά τη φωνή του Θεοχάρη για να ξεχωρίζει. Ή λίγο πιο ψηλή τη Σόλγα. Θα προσπαθήσω. Προσπαθώ, Κώστα. Ωραία. Όπως να το κάνουμε μαζί αυτό. Αν θες να το κάνουμε μαζί, να το κάνουμε μαζί. Να κάνω εγώ την Όλγα. Εσύ θα κάνεις την Όλγα. Ωραία, ποιο θα κάνεις εσύ το Θεοχάρη. Έλατε. Είμαι για Θεοχάρη. Πάμε μεγάλο λίγο τα γράμματα γιατί με δεν βλέπω κιόλα. Α, είσαι και. Κάτσε. Συγγνώμη, ζωντανή εκπομπή μας. Ναι, ναι. Λοιπόν. Πάμε. Κύριε Σταθή. Τι είναι. Κύριε Σταθή. Το έπεσε αυτό παρακάτω. Τηλεφώνησε η Σαβίνα. Η Σαβίνα. Και γιατί δεν τηλεφώνησε στο γραφείο. Ήθελε τον Άκο. Να ο Νάκος, γιατί απευθύνεσαι σε μένα. Ήθελε τον Άκο γιατί δεν τολμούσε να μιλήσει σε εσάς. Γιατί δεν τολμούσε. Τι έγινε. Τι συμβαίνει. Μίλα ρε. Τηλεφώνησε από ένα γειτονικό σας σπίτι. Γειτονικό σπίτι δικό μου. Γιατί δεν έχω τηλέφωνο στο δικό μου σπίτι. Το έκοψαν. Γιατί το έκοψαν αφού το πληρώσαμε. Εννοώ το τράβηξαν από την πρίζα του τοίχου. Ποιοι το τράβηξαν. Τέσσερις κουκουλοφόροι όρμηξαν και άρπαξαν τη Μαριάννα. Μιλά καλά, γαμώτο, Όλγα, μη με τρελαίνεις, μιλά! Πριν από λίγη ώρα, απήγαγαν τη Μαριάννα. Τέσσερις κουκουλοφόροι κακοποιοί. Όχι ρε, γαμώτο, δεν είναι δυνατόν. Όχι ρε, άτιμε! Όχι ρε, άνανδρε! Όχι, με το κερατό, όχι! Όχι ρε, χτίνος! Δεν μπορείς, γαμώτο, με πολεμάς και να βάζεις μπροστά τα γυναικόπαιδα! Αν θέλεις να τα βάλεις μαζί μου, βάλε εμένα, ρε, χτίνος! Αν έχει σκότσια, όχι τη γυναίκα μου, αλήτη! Όχι τη γυναίκα μου, αλίμονό σου, κέρατο! Αλίμονό σου όταν θα πέσει στα χέρια μου! Θα σε κάνω εγώ να προσεύχεσαι και να εύχεσαι γονατιστός να μη σε είχε κάνει η μάνα σου! Όποιος και να είσαι! Φίλος, συνάδελφος, αδερφός, αλίμονό σου! Θα γίνω δικαστή σου και δημιό σου, αλήτη! Και θα σε τιμωρήσω κατά τα έργα σου, αλήτη! Κατά τα έργα σου, αλήτη! Κατά τα έργα σου, το μάρι! Βρωμιάρι! Να πούμε τα αλήτη είναι γραμμένα με τον τρόπο αυτό για να δίνει την προφόρα. Δεν είναι κάποια, ας πούμε, παρέμβαση. Λοιπόν, και νούμερο 2. Background. Ίδια υπόθεση, μέλος συμμορίας των παιδεραστών και γνωστός πελάτης των υποδρόμων ανακρίνεται από το Στάθαρο και ακόμα τρεις μπάτσους. Ο Στάθαρος δίνει τελευταία προειδοποίηση πριν το ξύλο. Πάμε, Στάθαρο, σας τη φύλαξε, έτσι. Ναι. Ας τη φύλαξε, Τσακίρη. Πόσα δευτερόλεπτα μένουν ακόμα. 30. Λοιπόν, τελευταία προθεσμία για σένα. Πέτρο, Πετράν, τα βανάκια, αλογατάκια, αλογομούρι, γάτα με πέταλα όπως σε λένε. Ή συνεργάζεσαι μαζί μας όμορφα και ωραία όπως είπε πριν από λίγο ο ταξιάρχος Λεβένταγας. Ή αλλιώς αντιμετωπίζεις τους λευκούς καχαρίες με τις μπλε στολές. Που δεν ξέρω βέβαια αν κολυμπάνε στον περσικό κόλπο ή στο βαρύ ατμοσφαιρικό της Αθήνας. Τα δόντια τους πάντως κόβουν το ίδιο γερά. Πόσα δευτερόλεπτα μένουν ακόμα στη φύλαξη, Τσακίρη! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, λοιπόν. Αυτός που χτυπάνε τώρα. Ναι, Πέτρα. Ναι. Ρε παιδιά, σας ορκίζομαι. Είμαι αθώος. Αθώος είμαι. Αθώος. Βγάλ του τα βραχιόλια. Σβήστα. Εσύ το διάλεξες. Και το πετάνε πασούλες με τις γροθιές του. Γροθιές τους. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για το βράχιασμα. Ελπίζω να ήμουν αντάξιος. Ήσουνα. Των προσδοκιών. Ευχαριστούμε πολύ το Βλατέβες. Κώστα, δεν μπορώ. Τι να πούμε άλλο μετά από αυτή την ερμηνεία, κυρίες και κύριοι. Παίρνουμε το Όσκαρ και φεύγουμε αφού ευχαριστήσουμε τη μαμά μας, τον μπαμπά μας, την Κωνσταντίνα Πανούτσο, τον Τάκη Μπουλή, τους παραγωγούς μας, τον σκηνοθέτη μας, ο ένας τον άλλον, ο άλλος τον έναν. Όλοι μαζί μου σε εσάς. Fight Club αύριο δεν έχει, έχει. Όχι, δεν αγώνα. Έχει. Οπότε έχεις κάτι κανονισμένο, κάτι που πρέπει να μοιραστείς μαζί μας. Παρασκευή, μετά το μπάσκετ, μετά το Ολυμπιακό Ζάκη. Τα σχόλια όση ώρα μας περισσέψει, λίγο ένα ωραίο μικρό γλυκό όσο προλάβουμε, αφιερωματάκι Bon Jovi. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Καλό βράδυ σε όλους.